Παίρνουμε τη σημερινή πρωτοβουλία για να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη για το τι πραγματικά συμβαίνει στις σχολές μας όλο αυτό το διάστημα. Για τα μεγάλα προβλήματα που πολλές φορές δεν βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και για την πανεπιστημιακή αστυνομία που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να εγκαταστήσει στα μουλοχτά, κυριολεκτικά σαν τον κλέφτη στις σχολές μας. Καλούμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αγωνιούν και οργίζονται με τη σημερινή κατάσταση να μην δείξουν καμία ανοχή ή αναμονή για να οργανώσουν μαζί τον αγώνα για να διεκδικήσουμε τις σπουδές και τη ζωή που μας αξίζουν. Η κόντρα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων και όλο αυτό που μας ζητάνε να προσαρμοστούμε, να υποταχθούμε και να παρατήσουμε τα όνειρά μας. Ήδη με τις κινητοποιήσεις μας έχουμε εμποδίσει την εγκατάσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας σε ΕΚΠΑ, ΜΕΠΗ και ΑΠΗΘΙΤΑ. Το σχέδιό τους να μας πιάσει τον ύπνο δεν πέρασε εν μέσω εξεταστικής. Μέσα από την καθημερινή μας παρουσία στις πύλες των Ιδρυμάτων, τις πορείες, τη συναυλία των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας, με την αλληλεγγύη των εργατικών σωματείων, το συντονισμό της δράσης μας, έχουμε στείλει στο καλάθι των αχρήστων τον κρατικό αυταρχισμό και την προπαγάνδα που τους συνοδεύει. Μέσα από την κοινή δράση με τους εργαζομένους και το διδακτικό προσωπικό των Ιδρυμάτων, έχουμε στείλει ξεκάθαρο μήνυμα πως η πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας απορρίπτει την αστυνομική παρουσία και την αντιεκπαιδευτική πολιτική τους, που πάνε χέρι-χέρι. Η ένταση καταστολής, η προσπάθεια απαγόρευσης φοιτητικής πορείας στα προπύλαια στο κέντρο της Αθήνας, η αστυνομική επίθεση σε νέους κατά τη διάρκεια συναυλίας στο ΑΠΗΘΙΤΑ δεν μας τρομάζουν. Αντίθετα, επιβεβαιώνουν ότι η είσοδο τη αστυνομία σχολές δεν έρχεται να προσφέρει καμία ασφάλεια και προστασία στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αλλά να θωρακίσει το πανεπιστήμιο επιχείρηση που έχουν φτιάξει όλες τις κυβερνήσεις. Όσο περισσότερο αυτό το πανεπιστήμιο απομακρύνεται από τις ανάγκες και τα όνειρα των φοιτητών, τόσο περισσότερο θα αξιοποιεί την κρατική καταστολή για να φημώσει τις δίκαιες διεκδικήσεις μας. Για ποια ασφάλεια λοιπόν κάνει λόγο η κυβέρνηση? Ποια ασφάλεια νιώθει ο επαρχιώτης φοιτητής που δεν ξέρει αν θα σπουδάσει γιατί τα νίκαινε στο Θεό? Ποια ασφάλεια νιώθει ο φοιτητής των καθηγητικών σχολών που αποσπά την παιδαγωγική επάρκεια από το πτυχίο του, σύμφωνα με το νέο νόμο πλαίσιο? Ποια ασφάλεια νιώθει ο τελειόφοιτος με ένα πτυχίο που δεν του εξασφαλίζει δουλειά με δικαιώματα? Ποια υγειονομική ασφάλεια νιώθει ο φοιτητής φιλοσοφικής όταν υπάρχουν μόλις 12 καθαριστές? Ποια ασφάλεια νιώθουν οι οικότροφοι της ΦΕΠΑ, ιδιαίτερα οι νέες κοπέλες, όταν το πάρκο Ηλυσίων έναντι της εστίας και εκτός πανεπιστημιακού χώρου είναι παρατημένο και χωρίς φωτισμό? Μόλις λίγες μέρες πριν σημειώθηκε επίθεση εντός του πάρκου σε νεαρή κοπέλα και οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν 50 μέτρα από την περιοχή στην πύλη του ΕΚΠΑ ούτε επασχολήθηκαν, σε αντίθεση με τους φοιτητές που έστωσαν αμέσως να βοηθήσουν. Ποια ανομία υπόσχεται να πατάξει η πανεπιστημιακή αστυνομία? Διότι η πραγματική ανομία που υπάρχει στα πανεπιστήμια είναι αυτή που χρηματοδότησε και των διαρκών ελλείψεων. Ανομία είναι το ΕΚΠΑ να διαθέτει στη φοιτητική του εστία 915 κλίνες, όταν μόνο φέτος ο αριθμός των εισακτέων φτάνει τους 3.909. Ανομία είναι να υπάρχουν τραγικές ελλείψεις δεύτερη σε δεκάδες από τα τμήματά μας. Ανομία είναι να ξοδεύονται 600 εκατομμύρια ευρώ δίθεν για την αριστεία, την ίδια ώρα που οι άριστοι φοιτητές αναγκάζονται να δουλέψουν για να καταφέρουν να σπουδάσουν. Αυτά αποτελούν τα αληθινά προβλήματα και η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν έχει να τα επιλύσει. Έρχεται να το θωρακίσει, αφού θα βάζει εμπόδια και θα καταστέλει τους αγώνες μας για σπουδές και ζωή με δικαιώματα. Καλούμε την κυβέρνηση εδώ και τώρα να καταργήσει την πανεπιστημιακή αστυνομία και να διαθέσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ που κοστίζει για τις ανάγκες των φοιτητών και τα προβλήματα των πανεπιστημίων. Για την ουσιαστική ενίσχυση φοιτητικής μέρημνας αντί της κοροϊδίας που επιφύλαξε ο Πρωθυπουργός με τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. Οι οικογένειές μας πλήρωσαν μόνο για φέτος 36 δις σε φόρους μέχρι στιγμής από τα οποία ελάχιστοι επιστερεύουν σε εμάς, ενώ η μερίδα του Λέοντος πάει στις τσέπες μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων της πράσινης ενέργειας σε εφοπλιστές και κατασκευαστικές εταιρείες. Η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων βουλιάζει την ώρα που οι διοικήσεις προειδοποιούν για δυναμία κάλυψη των αναγκών, για θέρμανση εστίας και αμφιθέατρα το χειμώνα που έρχεται. Για αδυναμία κάλυψη ανάγκη για δωρεάν και ποιοτική σύντηση συνόλου των φοιτητών. Η αύξηση κατά 41 ευρώ του μηνιαίου στεγαστικού επιδόματος είναι απλά μια σταγόνα στον ωκεανό, αφού η τιμή μιας γαρσονιέρας στο κέντρο της Αθήνας φτάνει 400 ευρώ, ενώ στις νησιωτικές περιοχές τα 500. Και η ακρίβεια σε όλα τα αγαθά έχει πια σταβάνει. Η μισθή των οικογενειών μας είναι στο πάτο, με όλες τις κυβερνήσεις να διατηρούν το βασικό μισθό χαμηλότερα σχέση με 10 χρόνια πριν. Τα νίκια συνεχίζουν να αυξάνονται με αποτέλεσμα η όποια αύξηση στο στεγαστικό επίδομα τελικά να ενσωματώνεται από την αγορά και να ξανεμίζεται. Χιλιάδες φοιτητές δεν θα λάβουν ξανά ούτε ένα ευρώ, αφού τα εισοδηματικά ή τα κοινωνικά κριτήρια για το φοιτητικό επίδομα δεν διευρύνονται. Αντί για τη μηνιαία καταβολή του επιδόματος, αυτό θα συνεχίσει να δίνει στο τέλος χρονιάς, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε ολόκληρο το νίκη κάθε μήνα. Η παράδοση των νέων φοιτητικών εστιών μέσω ΔΙΤ σε επιχειρηματίες, μέτρο που προώθησε και η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν δίνει λύση στο πρόβλημα. Αντιθέτως, το διωγγώνει. Οι οικογένειές μας θα πληρώσουν τριπλά με την υπερκοστολόγηση των εστιών από τους κατασκευαστικούς ομίλους, με τη δωρεάν παραχώρηση δημόσιων εκτάσεων σε επενδυτές, με την επιβολή ενοικίων για ένα δωμάτιο στην εστία. Η δωρεάν στέγαση καταργείται ακόμα και για τους πιο φτωχούς φοιτητές. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να καταλήξει τσέπη του επιχειρηματία πολλαπλάσια χρήματα από αυτά που επένδυσε. Η ολοκληρωτική παράδοση λειτουργίας των νέων εστιών σε ιδιώτες θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση των υπηρεσιών, όπως αποδεικνύει η μέχρι τώρα παράδοση και εμπειρία μας στη συντήρηση, την καθαριότητα, τη σύντηση, τους εργολάβους. Ακόμα και αυτές οι εστίες που θα φτιάξουν, όταν θα φτιάξουν,
Είναι σταγόνα στον ωκεανό, όταν λιγότερο από το 9% των φοιτητών που σπουδάζουν εκτός τόπου κατοικίας παίρνει δωμάτιο σε εστία. Στην Αττική μόνο παραμένουν 5 πανεπιστημιακά ιδρύματα χωρίς εστία: το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Πάντιο, το Γεωπονικό, το Χαροκόπιο, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Αυτή είναι η πραγματικά εκρηκτική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε εμείς οι φοιτητές. Όπως όμως είμαστε αποφασισμένοι να μην δεχτούμε να παίξουμε τις σπουδές και τις ζωές μας. Δεν αφήνουμε τους λογαριασμούς να τρέχουν και τα άχη της επιβίωσης και των σπουδών να μας πνίγουν. Λογαριαζόμαστε τώρα με τους επιχειρηματικούς ομίλους, με την κυβέρνηση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας καλούσε προσαρμογή στη φτώχεια, στην ανέχεια, στο κρύο, στη δουλειά χωρίς δικαιώματα. Ξέρουμε καλά πως σωτήρες δεν υπάρχουν και όσοι επιχειρούν να μετατρέψουν το φοιτητικό κίνημα σε σκαλοπάτι για να ανέβουν στις κυβερνητικές καρέκλες, θα φάνε τα μούτρα τους. Είναι βαθιά γελασμένοι όσοι μας συμβουλεύουν να μην απαντήσουμε στην ένταση με ένταση και να περιμένουμε τις εκλογές, δηλαδή να σκύψουμε το κεφάλι και να βάλουμε φήματα στο κινητοποίηση μας. Οι μεγάλοι φοιτητικοί και νεολαίστικοι αγώνες απέναντι σε κάθε είδους ένταση που έχει επιστρατεύσει η κυβέρνηση είναι αυτή που μας έχει κρατήσει την αστυνομία έξω από τις σχολές. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Με την οργάνωση του αγώνα μας, με τα δίκαια αιτήματά μας, θα καταφέρουμε να κερδίσουμε όσα μας ανήκουν. Αυτή η αντιλαϊκή πολιτική που υλοποιείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, όπως και τα προηγούμενα χρόνια από τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, δεν διορθώνεται παρά μόνο καταργείται και ανατρέπεται. Γι' αυτό και διεκδικούμε να αποχωρήσουν τώρα οι δυνάμεις καταστολής από τις πύλες του ΕΚΠΑ και του ΜΕΠ, να καταργηθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία, καμία σκέψη για κατάσταση τουρνικέ και καμερών στις σχολές. Να μην εφαρμοστεί ο νέος νόμος Πλαίσιο και ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοίδη. Να καταργηθούν όλοι οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Κρατική χρηματοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης στο ύψος των αναγκών. Έκτακτο κρατικό κονδύλι για να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες των ιδρυμάτων. Δωρεάν σύντηση, στέγαση, μετακινήσεις, βιβλία, αναλώσιμα, φοιτητικό ίντερνετ. Κατάργηση κάθε είδους διδάκτρων. Ούτε σκέψη για νίκες εστίες. Μηνιαίο φοιτητικό επίδομα στο ύψος των 400 ευρώ για όσους νοικιάζουν. Αξιοποίηση αδιάθετων διαμερισμάτων ξενοδοχείων για τη δωρεάν στέγαση όσων έχουν ανάγκη. Να αξιοποιηθεί η περιουσία των ιδρυμάτων και κενά κτίρια του δημοσίου για την κατασκευή νέων σύγχρονων εστίων στην ευθύνη του κράτους. Επισκευή και ανακαίνιση όλων των παλιών κτιρίων με κρατική δαπάνη. Το πτυχίο να είναι η μοναδική προϋπόθεση για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Μέτρα ανακούφιση από την ακρίβεια. Μείωση των τιμών σε βασικά είδη, το ρεύμα, τη θέρμανση. Τα καύσιμα. Καμία διακοπή ρεύματος σε όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους υπέρογους λογαριασμούς. Κάτω τα χέρια από τους φοιτητικούς συλλόγους. Όχι στα ενιαία ψηφοδέλτια και στις ηλεκτρονικές διαβλητές ψηφοφορίες για την ανάδειξη εκπροσώπων στα όργανα διοίκησης. Με αυτά τα αιτήματα, καλούμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση των φοιτητικών συλλόγων την Τετάρτη, 21 Σεπτέμβρη, στις 7 η ώρα στα προπήλαια. Να στείλουμε μαζικό μήνυμα πως η καταστολή δεν θα περάσει. Οι φοιτητές παλεύουν για τις σπουδές που έχουμε ανάγκη. Καλούμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να πάρουν μαζικά μέρος στην κινητοποίηση την επόμενη Τετάρτη, 28 Σεπτέμβρη, στο ΕΝΕΔΙΒΙΜ, με πρωτοβουλία των Συλλόγων Οικοτρόφων της Αθήνας. Για να απαιτήσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα των εστιών και την εξασφάλιση δωρεάν στέγης για νέους που έχουν ανάγκη. Συνεχίζουμε με νέους αγώνες στο επόμενο διάστημα και κλιμακώνουμε στο πλευρό των εργατικών σωματείων που προετοιμάζονται για την πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 9 του Νοέμβρη, ώστε να βουλιάξει όλη η Αθήνα από ένα μεγάλο ποτάμι φοιτών και εργαζομένων. Είμαστε νέοι, έχουμε το δίκιο και τη λαϊκή πλειοψηφία στο πλευρό μας. Γι' αυτό και θα νικήσουμε.